Βρισκόμαστε στο Πάρκο Αμερικής. Έχουμε βρει κάποιον γείτονα, τον κύριο Δημήτρη. Εμείς έχουμε έρθει πολλές φορές, το έχουμε κάνει θέμα. Ζείτε εδώ, έχετε σπίτι? Εδώ είναι το μαγαζί μου, ναι. Στα 3 μέτρα από το πάρκο. Αλλά πώς να δουλέψω που έχει γεμίσει ποντίκια και σκουπίδια? Πώς, ποιος πελάτης θα έρθει να κάτσει και στα 3 μέτρα να βλέπει αυτά τα πράγματα? Πόσο καιρό είναι ακαθάριστο το πάρκο, πόσο καιρό είναι, το θυμάστε εσείς? Κανένα 2 χρόνια. Έχει έρθει κάποιο συνεργείο, ξέρετε τι θα γίνει? Όχι, φέτος δεν είδα κανένα κάποιον. Πήραμε τηλέφωνο για να έρθουν να καθαρίσουν κάποια ή κάτι να κάνουν για να μπορώ να δουλέψω και εγώ. Πώς θα πει? Σας επηρεάζει δηλαδή εσάς εδώ? Βέβαια με επηρεάζει, 100%. Γιατί σας λένε ότι είναι βρώμικα ή το φαντάζεστε εσείς? Τι να μου πούνε, ο καθένας μπορεί να το δει. Τι να μου πούνε? Αν θα μου πούνε, τους το λέω εγώ και χαμογελάνε οι πελάτες μου. Τα βλέπουν. Θεωρείτε ότι αν ήταν αξιοποιήσιμο και ο δικός σας τζίρο στο δική σας δουλειά? Θα μπορούσα και εγώ να είχα λίγο δουλειά παραπάνω. Γιατί τώρα δεν μπορούν να κάτσουν οι πελάτες. Και δεν ξέρω τι θα κάνω. Να κλείσω, να συνεχίσω, να δουλεύω, δεν ξέρω. Μέχρι να ετοιμάσω. Έχετε ακούσει παράπονα και από άλλους τριγύρω επιχειρηματίες ή ανθρώπους που μένουν στη γειτονιά εδώ? Ο μόνος επιχειρηματίας εδώ απέναντι είμαι εγώ. Τώρα οι άλλοι είναι γειτόνοι. Αλλά και αυτοί έχουν πρόβλημα γιατί παίζουν τα παιδιά τους μέσα, να μην χτυπήσουν και αυτά. Είναι πολύ βρώμικα? Δεν βλέπετε και μόνοι σας, να σας πω. Εσείς τα ξέρετε. Μάλιστα. Έχετε κάνει εσείς έχετε στείλει κάποιο μήνυμα στο Δήμο, έχετε πάρει κάποιο τηλέφωνο? Πήραμε τηλέφωνο, όλη η γειτονιά εδώ, πήραμε κάποιο τηλέφωνο στο Δήμο. Ο οδηγός κάτι μου λέει, να φροντίσω το όλοι μαζί να το καθαρίσουμε. Λέω, ρε παιδιά, τι να καθαρίσουμε? Ξέρω εγώ τι να πω. Μάλιστα. Ελάτε να το δείτε και μόνος. Μάλιστα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ.